Βασικά είμαι ο Παύλος ο Βίχας. Λέγομαι Γιώργος Καρβέλας, είμαι αρχιτέκτον Παύλα, ερασιτέχνης, ξυλουργός. Εγώ είμαι ο Μπάμπης ο Τριανταφύλου. Πόλα Μαρκόζη. Ονομάζομαι Φώτης Δελημήτρος. Είμαι ο Τρίφωνας από τα Τζουμέρκα. Καταγωγή μου είναι από Κτιστάδες, ένα χωριό των Τζουμέρκων, στο οποίο πιο πολύ δουλεύουμε πέτρα. Από πολύ μικρός επέλεξα την τέχνη του ξύλου. Έχω 5 χρόνια που είμαι στο καταφύγιο Μυρσουργών. Είμαστε ήδη 13 χρόνια. Η καθημερινότητά μας τώρα έγινε πολύ πιο ενδιαφέρουσα και δραστήρια με το δέντρο. Και στα δύο καταφύγια γίνεται από ένα γόρσο. Το ένα αφορά την πέτρα και το άλλο αφορά το ξύλο. Εμείς βρισκόμαστε στο καταφύγιο Μυρσουργών και χτίζουμε ένα ξυλόφουρνο βαρβάτο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα φούρνο ο οποίος είναι λίγο τεραστίων διαστάσεων, πολύ στιβαρός, στο οποίο βοηθάνε οι μαθητές που έχουν έρθει για το εργαστήριο. Όλη την ώρα όρθια. Κι όλα αντάριασμένη. Αρχίσαμε από το να πελεκάμε πέτρα. Τις πρώτες δύο μέρες, εγώ τουλάχιστον ασχολήθηκα τις πρώτες δύο μέρες, που είναι πολύ αργή διαδικασία, θέλει πολύ χρόνο και μεράκι, αλλά είναι έτσι πολύ ωραία. This workshop I tried actually to do at least once every kind of task that was asked for the construction. And even though it might seem like a small project, there are lots of processes, lots of materials, lots of types of clay, and it was hard sometimes to follow, but it was very, very instructive. Χτίζουμε πέτρα και πυλό. Είμαι ο Χρήστος Κυριακόγονας. Στο εργαστήριο ήμουνα στον τομέα του πυλού και της κατασκευής του θόλου και είμαι μέλος της συνεργατικής ομάδας φυσικής δόμησης Αρμός. Για τα τούβλα, για να φτιαχτεί το δάπεδο και ο θόλος, χρειάζεται λοιπόν η λάσπη. Αυτή τη φτιάξαμε από αργυλόχωμα και νερό. Χρησιμοποιήθηκε ένας λάκκος, ο οποίος φτιάχτηκε από αχυρόμπαλες και ένα μουσαμά, που δημιούργησε μια κοιλότητα στη μέση. Εκεί βάλαμε το αργυλόχωμα, βάλαμε το νερό και πατήθηκε από ένα ή δύο άτομα, ώστε να διαλυθούν οι σβόλοι του αργυλοχώματος. Να πάει σε δραστήριο και δεν ήξερα ακριβώς να περιμένω. Όταν ήρθα, εκτός από το ότι συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε είναι κάτι το οποίο θα ανήκει κάπου, το οποίο με έκανε να το χαρώ πάρα πολύ,
Ήμουν σε φάση ότι θα κάνουμε παραδοσιακή κατασκευή και θα χρησιμοποιήσουμε υλικά σε πραγματικές συνθήκες και θα μάθουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, νομίζω όλοι κάναμε ένα κύκλο από όλα τα πόστα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο από όλα το χτίσιμο και το ασβεστοκονίαμα. Που εντάξει, κάπως το βρήκαμε και ωραία, βρήκαμε τον τρόπο μας. Το στρώμα της ελαφρόπετρας με τον πυλό περιβάλλει ολόκληρο το θόλο, δηλαδή μάλλον και το θόλο και το δάπεδο. Είναι γύρω-γύρω. Ανάμεσα στο δάπεδο του φούρνου και τη στρώση της ελαφρόπετρας από κάτω υπάρχει μία στρώση με άμμο και αλάτι. Έλα το αλάτι. Έχει υγροσκοπικές ιδιότητες βέβαια το αλάτι, οπότε βοηθάει στην απομάκρυνση της υγρασίας. Και υπάρχει και μια άλλη εικασία, ότι δημιουργεί μια στρώση που βοηθάει στην αντανάκλαση της θερμότητας. Αυτό το βρήκαμε να χρησιμοποιείται παραδοσιακά, το βρήκαμε σε κάποιες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα το ανέφερε μάλιστα και ο Τζόρτζης ο Μακριονίτης στο βιβλίο του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για τους ξυλόφουρνους, έχει κάνει μια έρευνα για τους φούρνους στα νησιά. Δουλεύω, εγώ έσπαγα πέτρες. Όταν φτιάχνεις από πέτρα, ξεκινάς από το πρώτο βήμα, το οποίο είναι να δώσεις μία μορφή στην πέτρα. Καθοδηγούμενοι λοιπόν από το μάστορα Παύλο, το δάσκαλό μας, του προετοιμάζαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα τις πέτρες, για να μπορέσει αυτός μετά είτε να τις τελειοποιήσει στο σχήμα τους, είτε άμα ήταν και πάρα πολύ καλές, να τις βάλει κατευθείαν στον τοίχο. Όλοι έχουν πολύ μεράκι, αν και η πέτρα είναι πάρα πολύ σκληρή εδώ της περιοχής μας και μπορεί να τους απελπίζει. Προσπαθώ εγώ με τα σφυριά να τους δείξω ότι υπάρχει αποτέλεσμα αν επιμένεις. Δηλαδή δεν τα παρατάνε. Πάντα είχα την απορία τι είδους άνθρωποι θα δούνε ένα workshop, φτιάχνουμε ένα ξυλόφουρνο που σημαίνει ελάτε να σας φύγει η μέση, ελάτε να σας φύγουν τα χέρια και θα έρθουνε. Έχω εντυπωσιαστεί γενικά. Στο καταφύγιο των πραγμάτων φτάσαμε πριν από 6-7 μέρες. Μας εξήγησαν λίγο τα παιδιά περί τίνος πρόκειται, ποια κατασκευή θα φτιάξουμε κτλ. Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε κι εμείς πρωί-πρωί να στείνουμε τη βάση, να μας εξηγούν λίγο τους συνδέσμους που θα χρειαστούν για την όλη κατασκευή, να χωριζόμαστε λίγο σε ομάδες, να βλέπουμε ποια υλικά έχουμε να επεξεργαστούμε, ποια είναι έτοιμα, πού θα χρησιμεύσει τι. Και με το μάστορά μας και εμείς τον Τρίφωνα και τον Γιώργο, τον αρχιτέκτονα, μάθαμε πάρα πολλά για τα εργαλεία, που κάποιοι λίγο τα είχαμε δουλέψει, κάποιοι καθόλου. Άρχισαμε να δουλεύουμε, μεν επί τόπου, πάνω δηλαδή στα δέντρα για το στήσιμο της βάσης και μετά και όλης της δομής. Και οι 10 κάτω από την τέντα, γιατί διαρκώς έβρεχε, να κόβουμε, να φτιάχνουμε συνδέσμους, εσοχές, τα ξύλα. Προχωρούσαμε μέρα με τη μέρα. Πολλούς μήνες πριν ξεκινήσαμε
με τα παιδιά του Μπουλουκιού να σχεδιάζουμε αυτό το δεντρόσπιτο. Οι βασικές δυσκολίες ήταν η ανάρτηση του δεντρόσπιτου από τα τέσσερα δέντρα. Πράγμα που επιτύχαμε με ένα λίγο παράτολμο τρόπο, δημιουργώντας τρία δοκάρια στο επίπεδο της έδρασης και ένα πλαίσιο πάνω σε αυτό, πάνω στο οποίο τοποθετήσαμε την αναδομή του κτηρίου και δημιουργήσαμε ένα μεταλλικό συνδέσμο για να πιάσουμε αυτές τις τραβέρσες από δέντρο σε δέντρο. Συνέχεια με κάποιες παραδοσιακές ξυλουργικές τεχνικές δημιουργήσαμε τα πλαίσια τα οποία κάτσαν πάνω στη βάση. Ολοκληρώσαμε τη στέγαση με μια απλή δίρυχτη στέγη στην οποία είχαμε δημιουργήσει και το δικό μας κεραμίδι, ένα κεραμίδι το οποίο το περάσαμε με κατράμι και λινέλαιο με σκοπό να το διαβροχοποιήσουμε. Όλο αυτό το εγχείρημα έγινε εφικτό χάρη στην αφοσίωση του ενός τοπικού ξυλουργού, του Τρίφωνα Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν ψυχή και σώμα αυτής της προσπάθειας. Πέρασε σχεδόν όλη του τη μέρα πάνω στο ξύλινο γιαπί και χωρίς αυτόν δεν νομίζω ότι θα είχαμε προλάβει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όταν ακολουθείς το δρόμο της τέχνης, το τι δουλειά κάνεις στο επιμέρος όταν είσαι τεχνίτης, είναι νομίζω η λεπτομέρεια του θέματος, τα ψηλά γράμματα. Γενικότερα όταν με τα χέρια σου ενώνεις δύο πράγματα τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους και εσύ τα έχεις κάνει ένα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις ψυχή. Ήταν οι άνθρωποι που χρειαζόντουσαν. Ήταν οι άνθρωποι που μας έλειπαν ίσως τόσα χρόνια. Αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθεια είναι η συνεργασία. Νομίζω ότι είναι ίδιον της ομάδας του Μπουλουκιού. Αυτό που συνειδητοποίησαμε μέρα με τη μέρα ήταν ότι ενώ σπουδάζουμε, δουλεύουμε, τελικά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία για τους μάστορες εδώ είναι σχεδόν αυτονόητα. Με μια ματιά μπορούν να σου πούνε ότι έχεις κάνει λάθος εδώ πέρα, ότι έχεις κάνει χάλια. Η μικρή ιεραρχία που προέρχεται έχει να κάνει με τη γνώση. Αν δηλαδή υπήρχε κάποιος λόγος για να ακολουθήσουμε κάτι που λέει ο άλλος, ήταν επειδή το είχε κάνει πάρα πολλές φορές σε αντίθεση με εμάς. Οπότε προέκυπτε όχι μέσω της επιβολής, αλλά μέσω της αναγνώρισης και του σεβασμού. Με εμπλούτησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Όλος ο καινούργιος κόσμος που είδα εδώ πέρα, στο βουνό επάνω, στο καταφύγιο, με τον κόσμο που μας φιλοξένησε και μας προεποίθηκε. Και αυτό που περπατήσαμε και αυτό που είδαμε, βρήκα πολύ περισσότερο από ό,τι ήλπιζα. Το μόνο πρόβλημα με την καλή έννοια είναι ότι οι διοργανωτές είχαν ένα πρόγραμμα ανελέητο, σκληρό πολύ. Δεν προλαβαίναμε να πάρουμε ανάσα από το πρωινό ξύπνημα για να
ξεκινήσουμε νωρίς. Μέχρι το μεσημέρι δουλεύαμε, τρώγαμε λίγο ξανά στη δουλειά και μετά είχαν καταφέρει να οργανώσουν μια ημέρα η οποία είχε διαλέξεις, παρουσιάσεις, μονοπάτια, επισκέψεις στο άλλο εργαστήριο, στους μελισσουργούς, επισκέψεις σε τοπικούς καλλιτέχνες και ενδιαφέροντες ανθρώπους τους οποίους γνωρίσαμε από κοντά. Για τις μέρες που ήμασταν εκεί πέρα, ήμασταν μαζί όλη την ημέρα, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε η δουλειά και όλη αυτή η δημιουργικότητα βγήκε πάρα πολύ όμορφα. It had been a long time since the last time I've been into a mountain refuge. It was a great surprise to find this awesome place here, hidden in the mountain. And even though the weather was not very gentle with us, it was still a great experience. And waking up and finding a view like this is something extraordinary, I think. It was a great experience, even from the professional point of view and even from the human point of view.